Μαρία που Stalker. Λέγαμε έχει παίξει και σε διαφημιστικό στην τηλεόραση κανονικά. Είναι ποιο και ηθοποιός. Ποιο είναι αυτό? Την έχει καλέσει και ο Αρναούτογλου στην εκπομπή του. Λέγε μου τέτοια να χαίρομαι. Λέγε μου τέτοια να λύγει η καρδούλα μου. Κοκκινομάλα, φυσική κοκκινομάλα με φακίδες. Άσπρο, κάτασπρο δέρμα. Άσε, τι να σου λέω τώρα. Κάποτε ήμουνα πουλί και με αγαπούσανε πολύ. Εμένα δεν μου αρέσουν οι κοκκινομάλες, αλλά μπορεί σε κάποιον να αρέσουν. Δηλαδή, συγγνώμη, Άννα, αυτό τώρα δεν ακούστηκε καλά, σου πω την αλήθεια. Είπες δεν μου αρέσουν οι κοκκινομάλες. Έρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Άρα, λογικά, σε αρέσουν κάποιες άλλες. Για πες μας, ποιες αρέσουν, Άννα. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Θέλω να φύγει αυτός από κοντά. Άνοιξε μας την καρδιά σου, Άννα. Θα σε πω είμαστε. Πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Αν θεωρείς πιο εντυπωσιακές γυναίκες τις ξαφνικά. Ρε παιδιά, για τα παπούτσια μιλούσαμε, ναι, γιατί μου χαλάτε. Θα πάμε και στα παπούτσια. Δεν είσαι καλά, άντε σε κανένα γιατρό να κοιταχτείς. Κάνα. Γιατί μου χαλάτε το θέμα. Απάντησε, γιατί έρχεται και πιο δύσκολη ερώτηση. Να απάντησε. Θεωρείς πιο θηλυκές τις ξανθιές ή τις μελαχρινές. Τα θέλει και σε ένα οργανισμό σου. Με πολύ μεγάλη διαφορά τις μελαχρινές. Μπανάνα με το μέτρο, γλυκιά και σεξουαλικιά. Είναι εισαγωγής. Εξαρτάται, μαντάμ, αυτά είναι γούστα. Εγώ για φρούτο τις πουλάω.